Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα σήμερα, 11 Ιουνίου 2018 και είμαστε κοντά σας για να δούμε και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα της ημέρας. Καλησπέρα κύριε Πανά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ την πρόσκληση. Επίσης, σήμερα που είναι, έχουμε και τους στρατηγούς κοντά μας. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κυπριώτη, στρατηγό Ενωποστρατεία. Καλησπέρα, στρατηγέ μου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ως έχουμε... γραμματέας του, Γενικός Γραμματέας του Ενίου Παλαϊκού Μετώπου. Του ΕΠΑΜ. Σωστά. Λοιπόν, Κυπριώτης Δημήτρης, στρατηγός Ενωποστρατεία, στρατηγέ μου, γραμματέας του Ενίου Παλαϊκού Μετώπου. Και βέβαια έχουμε κοντά μας τον κύριο, τον στρατηγό, τον Νικήτα Πετρούλια, γραμματέα εξωτερικών του Λαϊκού Ορθόδοξου Ναγερμού, λαό, στο κόμμα του κ. Καρατζαφέρη. Καλησπέρα σα, κύριε. Καλησπέρα. Καλησπέρα στου τηλεθέατε. Λοιπόν, να πάμε τώρα και να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε εσά, κύριε Πετρούλια. Βγήκε λοιπόν ο ΙΕΡΤ σήμερα, μα ενημέρωσε ότι έγινε αυτό το περιβόητο τηλεφώνημα που περίμενε πώ και πώ ο κ. Τσίπρα. Είχαμε αγωνία, ξέρετε, αν θα μα πάρουν οι Σκοπιανοί για να δεχτούν αυτά που του προσφέρουμε. Και αύριο θα ξαναβρεθούν. Έχουμε και τον κύριο Καμένο που θα κάνει αύριο συνέντευξη τύπου, έκτακτη συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει, για να πει ότι διαφωνεί με αυτά που κάνει ο κύριος Τσίπρας για το Μακεδονικό. Συμφωνεί όμως ότι θα στηρίξει την κυβέρνηση. Και θέλω τη δική σας άποψη για τα δύσκολα πραγματικά 24 ώρα που θα κρίνουν προφανώς και την στάση που θα κρατήσουν οι Έλληνες πολίτες, την περαιτέρω στάση απέναντι στην συμφωνία που θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας στις Πρέσπες με τον κύριο Ζάεφ. Πάντως, κύριε Καλόγερε, άποψη δική μου είναι ότι περισσότερο η όλη διαδικασία αυτή που τις τελευταίες μέρες γίνεται μοιάζει περισσότερο με ένα πανηγύρι παρά με διπλωματικές διαδικασίες προκειμένου να δούμε τι θα γίνει. Βεβαίως, ξεχνάμε όλοι ότι το μακεδονικό θέμα, η Μακεδονία δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει τη χώρα από πολύ παλιά. Ξεχνάμε όλοι το μακεδονικό αγώνα, ξεχνάμε πώς είναι εκείνοι οι οποίοι έπεσαν για το μακεδονικό, ξεχνάμε ότι όλοι οι βόρειοι σύμμαχοί μας επάνω, οι βόρειοι γειτονές μας μάλλον, θέλουν να κατέβουν όλοι κάτω στη Θεσσαλονίκη στο Αιγαίο, όπως και οι Τούρκοι να βγουν στο Αιγαίο, έτσι θέλουν και αυτοί να κατέβουν στα κάτω. Λοιπόν, ο αλυτρωτισμός πάντα υπάρχει στο μυαλό τους και θα πρέπει να διασφαλιστούν κάποια πράγματα πριν καν, ας πούμε, πάμε σε μια συμφωνία. Και μην ξεχνάμε ότι η συμφωνία με τη λέξη Μακεδονία μέσα θα μπορούσε να έχει γίνει και προ πολλών ετών από την εποχή του Μητσοτάκη πιο νωρίτερα. Εσείς όμως διαφωνείτε ριζικά. Εσείς προσωπικά και το κόμμα σας. Εμείς διαφωνούμε ριζικά και το κόμμα μας και προσωπικά εγώ ο ίδιος, διότι νομίζω ότι δεν έχει καμία θέση το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια ή στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εσείς, κύριε Κυπριώτη, στρατηγέ μου, τι λέτε και όλα αυτά που θα συμβούνε. Σημείωσα με προσοχή αυτά που είπατε προλογίζοντας όλη την κατάσταση, ότι πρέπει ο κόσμος να αντιμετωπίσει δημοκρατικά την όλη κατάσταση. Θα συμφωνήσω φυσικά. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει για τους κυβερνώντες. Δεν αντιμετωπίζουν καθόλου δημοκρατικά. Διότι μια δημοκρατική κυβέρνηση το πρώτο πράγμα που κάνει αφού γκράζεται τον λαό. Ο λαός λοιπόν έχει μιλήσει και έχει μιλήσει πάμπολες φορές και θα ξαναμιλήσει. Το θέμα λοιπόν είναι ότι σήμερα στην κατάσταση που βρισκόμαστε ο λαός πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα. Και η ετοιμότητα αυτή πρέπει να είναι πολύ δυναμική και δεν τελειώνει σε ένα συλλαλητήριο. Πρέπει να είναι συνεχής. Βεβαίως το θέμα της Μακεδονίας είναι ξεπουλημένο εδώ και καιρό. Όλα αυτά τα κόλπα που γίνονται τώρα είναι απλώς για να περνάνε τον καιρό και να καθησυχάζουν τους λαούς. Και οι δύο λαοί, εγώ παίρνω και την πλευρά των Σκοπίων, όπως και τους δικούς μας. Για τους δικούς τους λόγους κοροϊδεύουν αυτούς. Για τους δικούς μας λόγους, που είναι βεβαίως πολύ αντίθετοι και πολύ μεγαλύτεροι, κοροϊδεύεται ο ελληνικός λαός για ξένα συμφέροντα. Διότι επί της ουσίας αυτό γίνεται. Δεν εξυπηρετούνται τα ελληνικά συμφέροντα. Μόνο τα συμφέροντα τρίτων. Και ήρθε, το είπε ξεκάθαρα και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που είπε τα πάντα για το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Άρα, στρατηγέ, εσεί πιστεύετε ότι πιέζει το ΝΑΤΟ και. Είναι ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα. Γιατί όμως, να σα πω κάτι, επειδή εσεί έχετε κάνει και στο στρατό, πιέζει το ΝΑΤΟ, θέλει να βάλουν τα Σκόπια για να κάνουν τον μπλοκ στην Ρωσία μέσω τη Σερβία και όλα τα σχετικά. Γιατί όμως επιέζουν αυτού.
να κάνουν τα δικά μας χατήρια που είναι και πραγματικότητα και παίζουν εμάς να παραχωρήσουμε την ιστορία μας. Γιατί είμαστε ενδοτικοί μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Αυτός είναι ο λόγος. Άρα και λοιπόν ξέρουν ότι εμείς υποχωρούμε. Μα βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό που θα κερδίσουν απλά τώρα την διπλή ονομασία έργα όμνες. Θα προχωρήσουν ακόμα παραπέρα και θα το δούμε αύριο μεθαύριο. Όλα θα τα πάρουν οι Σκοπιανοί. Και εδώ πέρα δεν διακυβεύεται μόνο απλά το όνομα. Διότι λες το όνομα και γιατί επιμένουν το όνομα. Και γιατί πρέπει η Ελλάδα να δώσει το όνομα. Ας το δώσουν όλοι οι άλλοι. Εδώ έχουμε πρόβλημα λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό. Διακυβεύονται ελληνικά συμφέροντα. Να λέμε ας πούμε το ΝΑΤΟ. Βεβαίως και εμείς είμαστε στο ΝΑΤΟ, έτσι, και θα έλεγε κανείς, μα όλοι σύμμαχοι δεν είμαστε. Κοιτάξτε όμως με τη συμμαχία του ΝΑΤΟ τι τραβάμε από τους ανατολικούς γείτονες. Εάν αυτό το πράγμα δημιουργηθεί και από την άλλη πλευρά και μέσα από εκεί και από την Αλβανία, τι θα γίνει δηλαδή, με ποιους η Ελλάδα παλεύει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το οικονομικό κομμάτι το οποίο διακυβεύεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι αυτοί ανοίγει ένας διάδρομος πάρα πολύ εύκολος για μια μεγάλη και ενιαία δημοκρατία της Μακεδονίας. Και αυτή, συγγνώμη να το ολοκληρώσω κύριε Καλόγη, και βεβαίως εδώ θα έχουμε ένα κράτος Μακεδονία από τη μια πλευρά και μια επαρχία. Πέστε μου, ο ποιος καλοπροαίρετος θα το δεχτεί διαφορετικά. Επομένως, λέτε εσείς, για να ολοκληρώσουμε, ότι ξέρουν ότι υποχωρούμε. Γι' αυτό μας πιέζουν συνεχώς οι ξένοι. Έτσι, ξέρουν ότι σου λέει οι Έλληνες υποχωρούν μια ζωή. Είναι σίγουρο. Και όπως πολύ σωστά είπατε, θα ζητήσουν και οι Αλβανοί, θα ζητήσουν και οι Βούλγαροι. Όλοι θα ζητήσουν. Όλοι θα ζητάνε. Όλοι σου λέει οι Έλληνες υποχωρούν. Θα ζητήσουν οι Τούρκοι το Μεσό Αιγαίο, σου λέει θα ζητήσουμε το Μεσό για να πάρουμε το 1/4. Κάπως έτσι θα τα. Είναι η έναρξη της διάλυσης του ελληνικού κράτους. Αυτή είναι η ουσία. Και έτσι πρέπει να το δούμε. Αυτό δεν είναι κινδυνολογία. Είναι η πραγματικότητα που τη βλέπουμε μπροστά μας. Και να έρθω και στον κύριο Πανά. Κύριε Πανά, πριν πάμε στα οικονομικά, σε όλα αυτά που θα συζητηθούν σε λίγες ημέρες, θέλω και τη δική σας άποψη, γιατί εσείς έχετε ασχοληθεί και με δημοσκοπήσεις και ασχολείστε και μια μεγάλη εμπειρία από αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Κύριο Τσίπρας δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι. Για μένα δεν νομιμοποιείται να υπογράψει συμφωνία. Να σας πω. Και θέλω να μου πείτε εσείς την άποψη. Το πρώτο στοιχείο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι κανένας από τους 300 βουλευτές δεν νομιμοποιείται. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν ψήφισε τα προγράμματά τους, στα οποία να γινόταν κάποια σχετική μνήα σχετικά με το Σκοπιανό, ότι θα παραδώσουμε το όνομα της Μακεδονίας. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι, σωστά και ο στρατηγός, ο κύριος Κυπριώτης, τόνισε, το ζήτημα της ονοματολογίας συνδέεται ουσιαστικά με την αποδόμηση της χώρας. Δηλαδή, ρευστοποιούνται όλα τα σύνορα, τα βόρεια σύνορα. Από την Αλβανία, πάμε στη Μακεδονία, πάμε στη Θράκη, φτάνουμε στο Αιγαίο, αλλά και στην Κύπρο. Άρα λοιπόν, τι κάνει ο ξένος παράγοντας? Ο ξένος παράγοντας ξέρει να παίζει πολύ καλά το παιχνίδι του. Ουσιαστικά σου λέει ότι αυτοί οι Έλληνες συνεχώς κάνουν υποχωρήσεις για τις καρέκλες τους, για τα οφίτσα τους, για τα ρουσφέτια τους. Εμείς τώρα τι θα τους δώσουμε? Να ξανακερδίσει η κυβέρνηση αυτή τις εκλογές? Γιατί προσέξτε, η κυρία Τσίμου προηγουμένως σας ανέφερε κάποιες ημερομηνίες. Θα σας πω. Ναι. Η κυρία Τσίμου σας ανέφερε κάποιες ημερομηνίες. 21 είναι το Eurogroup. Ναι. Άρα, αν του δώσουμε εκείνη την ημέρα ότι κύριε θα βγει στις αγορές και να το πουλήσει εδώ μέσα, εσείς στις 28, που είναι η σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το συμβούλιο ακριβώς, δώσε το πράσινο φως και στις 18. Κύριε Πανάτο, λέτε κάτι πολύ σημαντικό. Όχι, σας λέω. Το έχουν διαψεύσει κυβερνητικά στελέχη. Κοιτάξτε. Έχει γίνει πολλές φορές, ή παρασκηνιακά τουλάχιστον, γίνεται λόγος για σύνδεση του οικονομικού σκέλους της χώρας μας με το Σκοπιανό. Κοιτάξτε, ότι ακόμη και σήμερα. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό? Όχι, η δική μου άποψη είναι η εξής, ότι αυτή τη στιγμή το θέμα του χρέους είναι ένας μοχλός πίεσης ώστε να βγει για ένα αφήγημα και ένα παραμύθι η κυβέρνηση και να πάρει τις εκλογές. Αυτό όμως, σας είπα, οι ημερομηνίες είναι τακτοποιημένες κατά τέτοιο τρόπο που δίνουν αυτή την ευχέρεια να βγει κάποιος και να πανηγυρίσει. Ναι. Άρα κύριε, να είσαι καλό παιδί στις 21, γιατί στις 28, άμα εσύ ψηφίζεις για τα Σκόπια και λύσετε το πρόβλημα των Σκόπιων, εγώ ασφαλώς θα σου δώσω την ευκαιρία να βγεις να πανηγυρίσεις. Θα σου κουρέψω το χρέος. Θα σου κουρέψω ή θα στον επιμηκύνουμε. Και άσε τους χαχόλους να μην λένε τίποτε. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, είναι περίεργα όλα αυτά τα πράγματα από τη στιγμή που έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και αυξάνει τον ΕΦΙΑ. Και κανείς δεν μιλάει. Δηλαδή έχουμε πάθει. Όπως οι ναρκωμανείς έχουμε εθιστεί στο
στα μνημονιακά μέτρα. Και σου λέει είναι κουρασμένος ο ελληνικός λαός. Αλλά τα συλλαλητήρια απέδειξαν ότι δεν είναι κουρασμένος, αλλά είναι ακυδεμόνευτος. Ειδικά στα εθνικά θέματα. Και θα σας πω να ολοκληρώσω για να συνεχίσετε τη συζήτηση. Η αριστερά πάντοτε, κύριε Καλογύρη, δεν ήταν αθώα για πολλές περιπέτειες της χώρας. Από την αρχή του Μακεδονικού η αριστερά ήταν να ξεπουληθεί η Μακεδονία. Δεν άλλαξε στο DNA αυτό. Έτσι. Δυστυχώς δεν άλλαξε και ούτε ο Τσίπρας είναι κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μας εκπλήσει αυτή η συμπεριφορά της ενδοτικότητας. Έτσι. Μάλιστα, λοιπόν, αυτή είναι, αν θα πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε καθηγητά και στρατηγή μου. Δυστυχώς φαίνεται ότι αυτοί που κυβερνάνε θεωρούν επιτυχία το ξεπούλημα του ονόματος και της ιστορίας μας και θα βγουν τώρα αύριο και θα πούνε σας σώσαμε γιατί βάλαμε και το Βόρεια ή το Άνω ή το Σεβέρνα ή το Γκόρνια ή οτιδήποτε που θα φύγει. Νομίζω όμως ότι από εδώ και πέρα, ειδικά από αύριο που θα ανακοινώσει, αν τελικά συμφωνήσουν, που θα συμφωνήσουν γιατί τους πιέζουν και οι δύο, η Μέγκεν κλείνει πλέον, θα συμφωνήσουν οι δύο πρωθυπουργοί. Από αύριο λοιπόν οι πληροφορίες μου λένε ότι η σύσσωμη αντιπολίτευση θα ξεκινήσει ένα ανένοτο πόλεμο μαζί με τον ελληνικό λαό, άλλο η πολιτική, άλλο ο λαός. Δεν αναγνωρίζουμε, κύριε Τσίπρα, την υπογραφή σας ως πρωθυπουργού στο θέμα της συμφωνίας που θέλετε να υπογράψετε με τα Σκόπια. Όταν λέμε δεν τον αναγνωρίζουμε, κύριε καθηγητά και στρατηγέ, δεν τον αναγνωρίζουμε. Δεν νομιμοποιείτε ο Τσίπρας για κάτι τέτοιο. Εγώ να σας πω και κάτι άλλο, μου επιτρέπετε και ο χρόνος σας. Ένα λεπτάκι. Επειδή είναι δύο εκπρόσωποι κομμάτων μικρών εδώ, δεν έχει καμία σημασία. Είναι μικρά, είναι πατριωτικά. Θα βρούμε τα κομμάτια. Ακριβώς. Πρέπει να βρουν αυτή την ευκαιρία που τους δίνεται τώρα να ενωθούν για να γίνουν πραγματικά μεγάλα και να αποτρέψουν πολλά πράγματα δεινά της χώρας. Αυτό ισχύει για όλα τα μικρά κόμματα. Και στη δεξιά και στην αριστερά. Για όλα, έτσι, για όλα. Κάτι άλλο για μετά, αμέσως μόλις ξεκινήσετε. Οι πληροφορίες είναι θα το φέρει και στη Βουλή για να ψηφιστεί. Δεν προλαβαίνει την Παρασκευή, κλείνει η Βουλή. Δηλαδή η Βουλή μίλαν τέσσερις μέρες, Τρίτη, Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή κλείνει τα θερινά τμήματα. Καθερινά τμήματα. Ακριβώς. Τα που θα περάσουν και εκεί. Για να καταλάβει ο κόσμος το παιχνίδι στην Ολλανδία. Το παιχνίδι είναι στημένο. Ο κύριος Τσίπρας εκπροσωπεί πανάξια τους δανειστές. Πανάξια τους εκπροσωπεί. Λοιπόν, δεν έχω δει κυβέρνηση πιο ενδοτική σε ό,τι δεν έχω έχει, ζητήσει οι ξένοι. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια κυβέρνηση. Να χαρούμε λοιπόν και να χαρείτε όλοι σας την αριστερά της Ελλάδος, η οποία ήρθε για να εκτελέσει πιστά ό,τι τη ζήτησαν οι δανειστές με αντάλλαγμα την άνοδο της στην εξουσία. Είναι φως φανάρι, δεν χρειάζεται από εκεί και πέρα να ψάχνουμε τι συμβαίνει και είναι φως φανάρι ότι αυτή η κυβέρνηση εδώ, που δεν υπάρχει, δεν θα υπάρχει κυβέρνηση, γιατί αφού ο καμένος θα πει αύριο ότι εγώ δεν στηρίζω. Δεν θα ψηφίσω καμένος. Με τίποτα θα ψηφίσει. Να κάνει και άλλη κολοτούμπα. Και βέβαια είναι η κυβέρνηση της κολοτούμπας της αριστεράς. Αυτό είναι γεγονός πλέον. Κάνουν κολοτούμπα κάθε μέρα σε ό,τι πούνε. Διάλειμμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και θα είμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι κοντά σας στο δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής, σχολιάζοντας την επικαιρότητα για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από την ελληνική Θράκη μέχρι και την Κρήτη από τους κατατόπους τηλεοπτικού σταθμούς, μια παραγωγή της Βεργίνα Τηλεόρασης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός δέχτηκε επιτέλους το τηλέφωνο για το οποίο αγωνιούσε τόσες ημέρες και φυσικά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, μικρές ή μεγάλες, που θα κληθούν, για τις οποίες θα κληθούν και οι δύο αύριο στην νέα τους τηλεφωνική επικοινωνία να λύσουν και τα τελευταία θέματα, αν μπορούν να τα λύσουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά γιατί οι ξένοι πιέζουν και θα πρέπει μέσα σε λίγες ημέρες να έχουν λυθεί τα πάντα. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση μετά και το χθεσινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας της αριστεράς της Αυγής θα πάει στις πρέσπες, αλλά ποια κυβέρνηση θα πάει στις πρέσπες? Η κυβέρνηση αποτελείται από δύο εταίρους, τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν στηρίζει, άρα αφού δεν στηρίζει πρέπει να πέσει. Πλά πράγματα είναι αυτά, δεν είναι πράγματα τα οποία τα σκέφτηκα εγώ και δεν τα σκέφτεστε εσείς. Μια κυβέρνηση αποτελείται από δύο εταίρους, ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ. Η ΑΝΕΛ λένε δεν σε στηρίζω, δεν το ψηφίζω ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, άρα πέφτει. Αλλά ο κύριος Καμένος, γνωστός στον ελληνικό λαό για τις πολλές κολοτούμπες που κάνει, αριστερές κάνει η κυβέρνηση, δεξιότατες κάνει ο κύριος Καμένος, αύριο θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει, αλλά οι πληροφορίες δεν είναι ότι θα κάνει μία ακόμη κολοτούμπα, θα πει δεν ψηφίζω αλλά στηρίζω.
Αυτό δεν στέκει στην απλή ελληνική γλώσσα. Εκτός και αν ο κύριος Καμένος φοβάται ότι αν φύγει τώρα από την κυβέρνηση, αυτοί που θα έρθουν θα τον στριμώξουν σε τη γωνία με ειδικά δικαστήρια και τρέμει ο κύριος Καμένος. Οπότε σου λέει, εκεί που θα την πληρώσω, καλύτερα να κάτσω, να πω ότι δεν ψηφίζω, αλλά να παραμείνει η κυβέρνηση. Μετά είναι η επόμενη κυβέρνηση, είναι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ή πάλι εκλογές με απλή αναλογική. Τα ξέρετε, όλοι αυτοί οι οποίοι τρέμουνε, τα λογαριάζουν μέχρι και το τελευταίο χιλιοστό, τα πάντα. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Θέλει ο κύριος Τσίπρας να στηρίξει μια συμφωνία με τα Σκόπια. Δεν νομιμοποιείται από τον ελληνικό λαό και από αύριο, λένε οι πληροφορίες μου, η αντιπολίτευση, μόλις βγουν τα επίσημα ανακοινοθέντα, θα σηκώσει πάρα πολύ το γάντι, ειδικά η Νέα Δημοκρατία, μέσω του Προέδρου του κ. Μητσοτάκη και όλο το κόμμα θα σηκώσει πάρα πολύ το γάντι. Πιστεύω ότι και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κάνουν το ίδιο, γιατί είπαμε δεν νομιμοποιείται καμία κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο που ισοδυναμεί με την προδοσία της Μακεδονίας μας. Όλα αυτά όμως τα οποία σας προανέφερα, κυρίες και κύριοι, γιατί δυστυχώς όλη η επικαιρότητα στρέφεται γύρω από την υπόθεση της Μακεδονίας μας. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι στις 8 Ιουλίου το νέο μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα συμμετάσχουν οι πάντες, όλος ο ελληνικός λαός, σωματεία, οργανώσεις, η Εκκλησία μας, ο ίδιος ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο άνθιμος, έχει δώσει την ευλογία του για το νέο μεγάλο συλλαλητήριο. Και αρκετοί ακόμη Άγιοι, τους οποίους θα ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες, όλοι ευλογούν το μεγάλο συλλαλητήριο. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο Πατούλης, είναι και αυτός μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής. Η Μακεδονική Καναδά είναι μαζί μας. Η Μακεδονική Ελλάδος-Αυστραλίας, Μακεδονικού Αγώνα με τον κύριο Χρυσανθόπουλο είναι και αυτοί μαζί μας. Όλοι λοιπόν είναι μαζί μας. Καλούμε και όλους τους υπόλοιπους, γιατί σε αυτόν τον αγώνα, κυρίες και κύριοι, δεν περισσεύει κανείς. Είμαστε όλοι μαζί. Καλησπέριζω όμως εκ νέου στο δεύτερο μέρος την Άννα Τιτσίμου, συνεργάτηδα. Και μπράβο, Άννα, για ό,τι κάνεις εκεί για την Ομόνοια. Τον Επαμενόντα Πανά, τον καθηγητή οικονομικών. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Και βέβαια τους δύο στρατηγούς μας, τον κύριο Δημήτρη Κυπριώτη, του ΕΠΑΜ Παλαϊκό Μέτωπο. Καλησπέρα, κύριε Κυπριώτη, στρατηγέ μου. Και ο έτερος στρατηγός, ο Νικήτας ο Πετρούλιας, από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Καλησπέρα και σας, στρατηγέ μου. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κυπριώτη. Το ΝΑΤΟ πιέζει, λέτε, στρατηγέ, έτσι. Απόλυτα. Και εμείς υπακούμε. Απόλυτα. Απόλυτα και υπακούμε. Και γιατί να μην πιέζει, αφού εμείς είπαμε είμαστε η ενδοτική όλη τη παρέα. Αυτό είναι γνωστό. Κοιτάξτε την διαφορά πώς η Τουρκία, την οποία κατηγορούμε για τον Ερντογάν, πώς παίζει τα δικά της συμφέροντα, ανεξάρτητα τώρα αν αυτά στρέφονται ενάντια στην Ελλάδα ή όχι. Κοιτάξτε πώς παίζει τα συμφέροντά της. Ξέρει και κινείται ανάμεσα στους μεγάλους πόλους, έχει καταστεί και η ίδια μεγάλη δύναμη περιφερειακή πλέον με το έτσι θέλω. Σε όλα τα Βαλκάνια, έτσι, όχι μόνο. Και βέβαια προσπαθεί και όλα τα Βαλκάνια. Βέβαια αυτό έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να επικαλεστεί ότι αν τυχόν αφήσουμε τα Σκόπια έτσι, θα τα εκμεταλλευτεί η Τουρκία. Δηλαδή, τι θα γίνει. Εάν τα Σκόπια μπουν τώρα με το όνομα Μακεδονία, θα φύγουν οι μουσουλμάνοι από μέσα και θα μπορούν να τις εκμεταλλευτεί. Εγώ, κύριε Κυπριώτη, πάνω σε αυτό θέλω να έρθω και να σας θέσω ένα ερώτημα. Ναι. Επειδή ακούμε συνέχεια από κυβερνητικά στελέχη ότι είναι κατάλληλη ευκαιρία να κλείσουμε το θέμα της ονομασίας. Για ποιο λόγο. Ακριβώς εκεί θέλω να έρθω. Θέλω να πείτε ακριβώς τι τελικά θα κερδίσει και ποιο το όφελος της ελληνικής πλευράς. Πολύ σωστά το λέτε. Αυτά ακούμε. Αλλά και τι τελικά κερδίζουν οι γείτονες, κύριε Κυπριώτη. Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα. Και σου λένε, μα 140 χώρες και τους λες. Αφού 140, 180, 500 χώρες. Εμείς γιατί πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Εδώ δεν υπάρχει απάντηση. Άρα η αναγνώριση από την Ελλάδα είναι Ελλάδος, σπουδαιότατη. Διότι παραχωρεί ιστορία, πολιτισμό. Δεν είναι μόνο το όνομα, είναι όλα τα άλλα που έρχονται από πίσω. Παραχωρεί ταυτότητα. Και ταυτότητα. Και, δηλαδή θα σου έρθουν τώρα μετά από λίγο και θα σου ζητάνε την πολιτιστική σου κληρονομιά. Ό,τι προέρχεται από τη Μακεδονία. Είναι τρομερό αυτό για να το σλάμουν. Και βεβαίως μπορεί να μην το δούμε αύριο, αλλά οι επόμενες γενιές. Μην το λέμε όμως, θα είναι και πολύ σύντομα, αλλά λέμε. Και αν αύριο δεν το δούμε, οι επόμενες γενιές θα ζήσουν σε μια εφιαλτική Ελλάδα. Όλη η Βόρειος Ελλάδα είναι στον αέρα.
Μάλιστα. Κύριε Πετρούλια, να έρθουμε και σε εσάς, επειδή και εσείς είστε στρατηγός και έχετε υπηρετήσει και γνωρίζετε πολύ καλύτερα από τον καθένα μας, το τι ακριβώς γίνεται και παρασκηνιακά μέσα από σημαντικές διαπραγματεύσεις. Και αναφέρομαι σαφώς τη σχέση της Ελλάδος με το ΝΑΤΟ και την πίεση που δέχεται η χώρα μας, αλλά και η γειτονική χώρα του Σκοπίου. Μην το ξεχνάμε αυτό, κυρίως στα κόμματα της αντιπολίτευσης, για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Ποιες εκτιμάτε θα είναι οι νέες συνθήκες που θα διαμορφωθούν και τι θα σημαίνει για την Ελλάδα, αν πραγματικά γίνει αυτό, κύριε Πετρούλια? Γιατί, ξέρετε, σας ερωτώ, γιατί ούτως ή άλλως μέχρι στιγμής έχουμε μια καλή συνεργασία, έστω και οικονομική, έστω και μια τυπική, με την χώρα των Σκοπίων. Τι είναι αυτό που θα αλλάξει, γιατί τελικά επίγονται οι μεγάλες δυνάμεις, να το πω έτσι απλά, να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ? Καταρχάς, το ΝΑΤΟ ενδιαφέρεται για την επικράτησή του στην Ευρώπη και στη Βαλκανική. Βλέπει τη Ρωσία να κατεβαίνει προς τα κάτω και θέλει σε ένα σημείο εκεί πέρα να ανακόψει την κάθοδο. Θέλει δηλαδή τα Σκόπια να τα πάρει με το μέρος του, να φτιάξει τις βάσεις του για να μπορεί, ας πούμε, να εδραιώσει την άμυνά του απέναντι στη Ρωσία. Το δεύτερο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μπει μέσα στα Σκόπια προκειμένου, ας πούμε, να απολαύσει οικονομικά συμφέροντα. Να κάνει επιχειρήσεις, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Μια παρθένα περιοχή είναι και κοιτάζει οικονομικά πώς θα ωφεληθεί. Επομένως, αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά μας ταλαιπωρεί και μας οδηγεί σε αδιέξοδα. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει την ψήφο του ελληνικού λαού στην κυριολεξία, δηλαδή δεν έχει μια κυβέρνηση αποκλειστικά δική της, μια κυβέρνηση αποκλειστικά δική της, και κάνει ό,τι θέλει. Είναι η μόνη κυβέρνηση η οποία δεν εξοδημένη και κάνει ό,τι θέλει. Και είναι γνωστή βέβαια και η νοοτροπία της αριστεράς πτέρυγος του Κοινοβουλίου, που πάντα ήθελε πράγματα στη Μακεδονία έτσι πιο διαφορετικά από ό,τι οι υπόλοιποι Έλληνες. Τι προτείνετε, κύριε Πετρούλια, εσείς, στρατηγέ μου, τι προτείνετε? Εγώ προτείνω ότι θα πρέπει, ας πούμε, να το όνομα Μακεδονία να μην δοθεί με τίποτα, διότι εμπεριέχει μέσα... Ναι, αυτό συμφωνούμε, αλλά ο Τσίπρας προχωράει, δεν κάνει πίσω. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, τι προτείνετε σε αυτό εσείς? Εμείς θα πρέπει να ξυπνήσουμε. Θα πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή να βάλουμε πλάτη, να σηκωθούμε. 1,5 εκατομμύριο τουλάχιστον είμαστε στα 2 σελαλητήρια τα πρόσφατα. Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται δεν αρκεί αυτό, χρειάζονται περισσότεροι. Πρέπει δηλαδή ο Έλληνας αυτή τη στιγμή να αφυπνιστεί για την πατρίδα γενικά. Όχι μόνο για τα Σκόπια, αλλά για την Τουρκία. Δηλαδή βλέπουμε καθημερινά η Τουρκία να προκαλεί συνεχώς και αδιαλείπως, και όλοι, ας πούμε, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι πολιτικοί μας να το θέτουν, ας πούμε, σαν θέμα εκλογών. Δηλαδή έχει εκλογές η Τουρκία και μας απειλεί. Και δεν καταλαβαίνει κανένας ότι η Τουρκία απειλεί γιατί ενδιαφέρεται να μπει μέσα στο Αιγαίο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα όλα για να γίνουν θα πρέπει η Ελλάδα να αρχίσει να ισχυροποιείται. Και θα ισχυροποιηθεί όταν, ας πούμε, αρχίσει να έχει μια πιο σωστή κυβέρνηση καταρχάς και ο λαός να αφυπνιστεί και να βάλει πλάτη. Να ενεργοποιηθεί ο λαός. Μήπως, κύριε Πετρούλια, πιέζουν κιόλας επειδή εκτιμούν ότι η παρούσα κυβέρνηση ενδεχομένως συμφωνεί σε όλο αυτό και είναι πιο ενδοτική, να το πω έτσι απλά, διότι στο μέλλον ενδεχομένως να μην υπάρξουν πιο ευνοϊκές συνθήκες προκειμένου να μπορέσουν να το ξανακάνουν? Δηλαδή, αναφέρομαι στην επίλυση της ονομασίας. Είναι και αυτός, εκτιμάται, ένας ισχυρός λόγος που ασκούνται αυτές οι πιέσεις? Και το λέω αυτό για να μην παρεξηγηθώ, διότι κατά καιρούς ακούμε πολλά κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές οι οποίοι συμφωνούν με την εκχώρηση του όρου Μακεδονία, κύριε Πετρούλια. Καταρχάς, η κυβέρνηση αυτή, με μεγάλη μας έκπληξη, λέει ναι σε όλα. Δηλαδή, κανείς δεν περίμενε. Ήρθε σαν μια κυβέρνηση αντιδράσεως, μια κυβέρνηση η οποία θα μπορούσε να πατήσει πόδι, ας πούμε, και να μην κάνει πίσω. Και ξαφνικά τη βλέπουμε μια ενδοτική κυβέρνηση σε όλα τα θέματα. Και στα εθνικά και στα οικονομικά και στα πάντα. Και νομίζω βεβαίως και οι ξένοι ποτέ δεν θα ξαναβρούν μια τέτοια κυβέρνηση η οποία να είναι θετική σε όλες τις απαιτήσεις. Να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Να δούμε, κατά την άποψη μου, να έρθουμε μετά σε εσάς, κύριε καθηγητά, τι μπορεί να γίνει για να σωθεί αυτό το βατερλό της χώρας μας με την υπογραφή μιας αριστερής κυβέρνησης. Για μένα υπάρχουν τρεις ή τέσσερις τρόποι ανάλογα με το πώς το βλέπει κανένας. Ο πρώτος τρόπος, κύριε καθηγητά, είναι να παραιτηθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή, για μένα, ο κύριος Παυλόπουλος, το είπα και σήμερα, το είπα και προχθές, βλέποντας αυτή την κατάσταση και επειδή πιστεύω ότι νομίζει
πιστεύει και ο ίδιος αυτό που πίστευε και ο Καραμαλής, ο αείμνηστος, ο Κώστας ο Καραμαλής. Να θυμηθεί το δάκρυ του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας, το αείμνηστο και Πρωθυπουργού και να πει εγώ θα παραιτηθώ εάν εσείς προχωρήσετε μια τέτοια συμφωνία. Νομίζω ότι αυτό θα είναι μια σωτήρια λύση για την χώρα μας. Παραιτείται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οδηγείται η χώρα σε συνταγματική κρίση, πάμε σε εκλογές. Τελειώνει το θέμα της Μακεδονίας, αρκεί να τον αφήσουν τον κύριο Παυλόπουλο να παραιτηθεί οι ξένες δυνάμεις. Το δεύτερο λοιπόν για μένα βασικό είναι όλοι οι βουλευτές, κύριε Πανά, να παραιτηθούν όλων των κομμάτων. Όλοι. Και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Αφού διαφωνεί η Νέα Δημοκρατία ριζικά, ναι, να παραιτηθεί. Αφού διαφωνεί η Χρυσή Αυγή, να παραιτηθεί. Αφού διαφωνεί ο κύριος Λεβέντη, να παραιτηθεί. Καλά, ο Θεοδωράκης, άστον αυτό με τον Τσίπρα θα είναι. Καμιά υπουργική καρέκλα να ζητά και σου λέει αυτή είναι δική σου, θα του λέει Σταύρο Αλέξης και θα τρέχει ο Σταύρος να την πάρει. Και βέβαια από εκεί και πέρα υπάρχει η μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει στις 8 Ιουλίου, μπορεί να είναι επιβλητική με εκατομμύρια κόσμο πλέον, όχι με ένα εκατομμύριο κόσμο. Και ένα τέταρτο μπορούμε να πούμε, Άννα, είναι και το δημοψήφισμα. Δηλαδή, τι κυβέρνηση αφού πιστεύει ότι μπορεί να τα περάσει όλα και έχει τη λαϊκή βούληση. Ας πάει σε ένα δημοψήφισμα σε χρόνο ρεκόρ τα κάνει έτσι. Κάτι το οποίο θα κάνει και η γειτονική χώρα των Σκοπιών. Οι Σκοπιανοί δεν κάνουν. Σωστά. Λοιπόν, οι Σκοπιανοί που είναι πιο φαίνεται δημοκράτες από εμάς αυτό το θέμα, θα κάνουν δημοψήφισμα. Άρα λοιπόν, εμείς τι κάνουμε, κάνουμε ένα δημοψήφισμα και αποφασίζει ο λαός. Αν έχει λοιπόν η κυβέρνηση τη δύναμη και το θάρρος και πιστεύει ότι πράγματι εκφράζει την πλειοψηφία, τι πιο απλό για την αριστερά της προόδου και της καταστροφής. Να κάνει ένα δημοψήφισμα και να τελειώσουμε. Και θέλω να μου πείτε, κύριε καθηγητά, εσείς, αν αυτά που λέω είναι δημοκρατικά. Να σας πω. Ας αφήσουμε τα δημοκρατικά. Εγώ θα σας φέρω πρώτον στη μνήμη σας τι έγινε και στην περίπτωση του σχεδίου ΑΝΑΝ. Η εδώ πολιτική, μην το ξεχνάμε, και η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και όλοι αυτοί, υποστήριζαν την εφαρμογή του σχεδίου ΑΝΑΝ. Και τότε βρέθηκε ένας πατριώτης πρόεδρος στην Κύπρο, ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος τα σταμάτησε όλα και σήμερα η Κύπρος ευημερεί. Ενώ του λέγανε ότι ξέρεις πού πας, θα συντριβείς, υπάρχει η Κύπρος. Κι όμως η Κύπρος υπάρχει και είναι πολύ καλύτερη από τη χώρα μας. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι οι Σκοπιανοί μας διδάσκουν ορισμένα πράγματα. Ο πρόεδρος του Σοϊβάνοφ, ο οποίος είναι και τουρκόφιλος, πιέζει στο να γίνει και το δημοψήφισμα. Η αντιπολίτευση έντονα πιέζει για το δημοψήφισμα. Εμείς εδώ δεν έχουμε καμία αντιπολίτευση να σηκώσει την σημαία και τα λάβαρα για να πούμε ότι ξέρεις μπορούμε να κάνουμε και το δημοψήφισμα ή να παραιτηθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι ένα σύστημα το οποίο δυστυχώς, θα σας το ξαναεπαναλάβω, είναι πολύ άρρωστο. Δεν είναι μόνο η αριστερά. Όλο το σύστημα είναι άρρωστο. Ποιος θα παραιτηθεί για να χάσει τη βουλευτική του σύνταξη ή τα βουλευτικά του προνόμια, και αύριο θα το διαπιστώσετε περιτράνως με την συνέντευξη που θα δώσει και ο νυν υπουργός. Πώς βρίσκεται αυτή τη διαφορά του κ. Καμένου με τον κύριο Τσίπρα? Πώς βλέπετε μάλλον τη στάση του συγκυβερνήτη, έτσι, του κυρίου Καμένου, ο οποίος ναι μεν, αλλά απ' την άλλη υποστηρίζει εμέσως την ελληνική κυβέρνηση? Αναφέρομαι στο Σκοπιανό πάντα. Ναι, σας είπα ότι όταν ο ξένος παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο στο τι θα γίνει και το τι δεν θα γίνει στη χώρα, νομίζω ότι ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών είναι οι πρώτοι που ακούνε τον εξωτερικό παράγοντα. Άρα λοιπόν, τι να κάνει? Θα κάνει τη γνωστή του ποδηλασία, διότι οι Γερμανοί το είχαν εφεύρει αυτό για την ποδηλασία, διότι ο ποδηλάτης είναι σκυφτός. Άρα λοιπόν θα γίνει μια καλό ποδηλασία. Ορίστε. Καλό. Ναι. Και τελείωσε το θέμα. Και θα εμπέξει μερικούς και όταν θα έρθουν οι εκλογές θα τον δείτε σε κανένα ψηφοδέλτιο επικρατείας, δεν θα χαθεί το μέλλον του. Έτσι. Αλλά το μέλλον της χώρας. Το πολιτικό του μέλλον. Ναι. Αλλά προσέξτε να δείτε, καμιά φορά δεν υπολογίζουμε τη σημαντικότητα του εθνικού παράγοντα. Ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να τα σταματήσει όλα αυτά όταν το συλλαλητήριο, το οποίο θα γίνει στις 8 του μηνός, είναι, και εγώ το πιστεύω ότι θα είναι, παλαϊκό συλλαλητήριο που θα συνδέσει όχι μόνο το εθνικό όνομα, αλλά και πολλά άλλα προβλήματα κοινωνικά που συνδέονται με την φτωχοποίηση των Ελλήνων.
τότε θα δείτε αν θα μπορέσει να προχωρήσει. Να σας πω τώρα, κύριε Πανά, επειδή εσείς είσαστε και πρώτος, έτσι, ο κάθετος αρμόδιος στις δημοσκοπήσεις, πώς βλέπετε το γεγονός ότι τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη συμμετείχε πλήθος κόσμου, σχεδόν 1,5 εκατομμύριο και στις δύο πόλεις. Παρ' όλα αυτά, υποβαθμίστηκε το γεγονός, υποβιβάστηκε, δεν προβλήθηκε όσο θα έπρεπε. Και όχι μόνο αυτό, ακούσαμε μετά λόγο για ακροδεξίους, για ακροφασίστες όσοι συμμετείχαν σε όλα αυτά. Αλλά και για το ρόκλητο όχο, δυστυχώς, από τα λόγια του ίδιου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτό, εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε? Κοιτάξτε, να δείτε, είναι πολύ εύκολο. Ο κόσμος μίλησε, δεν μετράει όμως. Θα σας πω, ο κόσμος μίλησε. Το έχουν λάβει υπόψη τους και ο ξένος παράγοντας και όλοι το έχουν λάβει υπόψη τους. Θέλω να σας πω τη σύγχυση που θέλει να προκαλέσει το κατεστημένο. Που είναι ντροπιαστικό αυτό που θα σας πω. Προβάλανε την Ακρόπολη και το κοινοβούλιο με το Athens Paradise. Παρέτσι. Ναι. Σκεφτείτε τώρα. Θα δούμε και κάποιες φωτογραφίες σε λίγο. Προσέξτε τώρα, κύριε Καλογέρη. Ναι, προσέξτε, κύριε Καλογέρη. Θα δούμε και δύο φωτογραφίες. Δηλαδή, αντί να προβάλλουμε το εθνικό θέμα και να πάει με επιχειρήματα και να πει στους ξένους ότι ξέρετε, εδώ έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος. Παρασυμμετείχανε σε αυτό το ρεζιλίκι και φωτογραφίσαν και τη Βουλή με τα χρώματα όλων αυτών κινέδων και παρακινέδων και λεσβιών. Σας ερωτώ, δεν είναι παρακμή αυτή? Και όχι μόνο εδώ, μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν την έχετε το κοντρόλ. Ήταν ένας από τους διαδηλωτές που είχε μπροστά μια ποδιά και είχε στο ύψος των γενετικών οργάνων την εικόνα ενός Αγίου. Και δεν ξέρω αυτό τώρα πώς να το ερμηνεύσω, ότι είναι πολύ της θρησκείας, ότι γράφει στα παλιά των υποδημάτων τη θρησκεία μας, και δεν ξέρω και πώς να τον αποκαλέσω. Να τον αποκαλέσω κύριο, μπορώ να δούμε τη φωτογραφία κυριάρη. Να τον αποκαλέσω κυρία, να τον αποκαλέσω ότι ούτως, δεν ξέρω πώς να τον αποκαλέσω, γιατί θα με πάνε και για ρατσιστή, κύριε Πανακατά. Πώς να τον αποκαλέσω αυτόν τώρα τον άνθρωπο? Ξέρω όμως ότι αυτός ο άνθρωπος προσβάλλει τη θρησκεία. Και θα δούμε και δύο άλλες φωτογραφίες σε λίγο που βρήκε η Άννα. Να δείτε μία δημοκράτησα, ένα δημοκράτη και μία φασίστρια. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά που ήταν χθες στο Σύνταγμα? Αυτά πλέον θα περνάνε στη νέα γενιά, και όπως στη νέα γενιά θα περνάνε ότι η Μακεδονία η ελληνική θα πρέπει να αλλάξει όνομα, γιατί υπάρχει το κράτος της Μακεδονίας πλέον. Και αφού υπάρχει το κράτος της Μακεδονίας, ο Βορειομακεδόνας ή ο Γκορνομακεδόνας ή ο Νοβομακεδόνας θα λέει σε λίγα χρόνια ότι υπάρχει η Μακεδονία η παλιά, που την έχει κατακτήσει η Ελλάδα. Και ας την κάνουμε επαρχία μας. Ας την κάνουμε επαρχία μας. Εγώ αυτό που έχω να πω, κύριε Καλόγυρε, είναι ότι τα μεγάλα όχι σε αυτήν την χώρα έχουν υποθεί από πραγματικούς ηγέτες. Είτε ήταν βασιλείς, είτε ήταν αυτοκράτορες, είτε ήταν ακόμα και δικτάτορες, κύριε Καλόγυρε. Στην παρούσα φάση, στη δεδομένη χρονική συγκυρία, βλέπουμε ότι το μεγάλο όχι αυτές τις κρίσιμες ημέρες τις λέει ο ελληνικός λαός. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι λέει πολλά. Και αν ακούμε τα επιχειρήματα της κυβέρνησης ότι δεν βοηθάνε τα συλλαλητήρια στην όλη επίλυση ονομασίας, μα κύριοι της κυβέρνησης, γι' αυτό ακριβώς γίνονται τα συλλαλητήρια, για να μην δοθεί τελικά όρος Μακεδονία στην τελική επίλυση ονομασίας. Γι' αυτό γίνονται τα συλλαλητήρια. Όχι για να ενοχλήσουν κάποιους ή κάποιες. Εγώ πραγματικά, κύριε Καλόγερε, αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν θέλω στις ιστορίες, στη μελλοντική ιστορία αυτού του τόπου να γραφεί ακόμα μία μελανή σελίδα στην ελληνική ιστορία. Και το λέω αυτό διότι τα παραδείγματα είναι ούκο λίγα. Από πού να ξεκινήσει κανείς? Από την Κύπρο, έχουμε χάσει τη μισή. Από τα Ήμια που τα έχουν εγκριζάρει. Από τη Βόρειο Ήπειρο που υπάρχει πλήρη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πόσα άλλα παραδείγματα. Στη Θράκη, όπου εκεί βλέπουμε μια μετατροπή της μουσουλμανικής μειονότητας σε τουρκική μειονότητα. Είναι πολλά και αναρρύθμιτα τα παραδείγματα. Άρα λοιπόν, για να μην έχουμε μελλοντικά ακόμη ένα Κυπριακό και πολλά άλλα παραδείγματα, θα πρέπει νομίζω να σταθούν όλοι στο ύψος των περιστάσεων και να αναφέρομαι και στους βουλευτές, όπου και εκείνοι είναι υπόλογοι και στο Σύνταγμα και στους νόμους. Ο ελληνικός λαός τους ψήφισε, και αυτός ο ετερόκλητος όχλος, που εμένα πραγματικά με πείραξε αυτός ο χαρακτηρισμός, αυτός ο ετερόκλητος όχλος είναι που επέλεξε και εξέλεξε την ελληνική κυβέρνηση κάποια στιγμή. Δηλαδή τότε ήταν χρήσιμη και τώρα δεν είναι χρήσιμη, δεν είναι χρήσιμος ο ελληνικός λαός, κύριε Καλόγερε. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πριν πάμε στο δεύτερο διάλειμμα της απόψινής εκπομπής, να θυμίσω στους κυρίους και κύριους βουλευτές ότι όσοι από εσάς θελήσετε. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πατριώτες βουλευτές, έχει βουλευτές Ελληναράδες, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλω να θυμίσω και στον κύριο Μπόλαρε από τις Σέρες, που ήταν Πασόκ, ο οποίος μεταλλάχθηκε και έγινε ΣΥΡΙΖΑ και αύριο θα ξαναγυρίσει στο Πασόκ.
και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Μάρδα, τον καθηγητή, το πούμε έτσι πρώτα καθηγητή ναι, και μετά υπουργό, ότι αύριο μεθαύριο όλοι εσείς θα αντιμετωπίσετε μεγάλες διώξεις, γιατί η επόμενη γενιά που θα σχηματίσει την Βουλή, να ξέρετε ότι θα θεωρήσει, και εμείς θεωρούμε ως προδοσία οποιαδήποτε πράξη πάτε να συνυπογράψετε με τους Σκοπιανούς. Και βέβαια η ώρα των Πρεσπών, όπως έλεγε προχθές η εφημερίδα της αριστεράς, έχει φτάσει, και η ώρα των Πρεσπών ισοδυναμεί με ώρα προδοσίας και παράδοσης της Μακεδονίας μας. Εάν εσείς λοιπόν νομίζετε ότι το 1,5 εκατομμύριο που μαζεύτηκε στα δύο μεγάλα συλλαλητήρια και ο ξεσηκωμός που έγινε πριν λίγες ημέρες, δεν έχει σημασία πως δεν είναι Αμερικανοί ότι ήταν λίγοι. Ακυδεμόνευτος. Εγώ θα συμφωνήσω ότι δεν ήταν μεγάλος ο κόσμος, ο όγκος του κόσμου συγκεντρώθηκε στις πόλες. Το μήνυμα που μετράει, ξέρετε κύριε Πανά, Αμερικανοί λένε δεν επηρεάζει η πραγματικότητα. Ήταν πολλά λεπτά συλλαλητήρια με λίγο κόσμο. Αυτά λέει η Αμερικανική πρεσβεία. Αυτές τις πληροφορίες έχω. Δεν έχει σημασία. Σημασία γιατί ο κόσμος είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος για να κατέβει, και θα πρέπει όλοι εσείς λοιπόν να σκεφτείτε πολύ καλά τι θα κάνετε. Ο καιρός γάρε γκής, που λέει και ο φίλος μου ο Λιακόπουλος. Έφτασε ο καιρός, πρέπει να αποφασίσετε τι πρέπει να κάνετε, σκεπτόμενοι μόνο ελληνικά και βέβαια όσοι από εσάς είστε χριστιανοί και χριστιανικά. Διάλειμμα και σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και πάλι κοντά σας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής εκπομπής, σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Είπαμε λοιπόν ότι αύριο το πρωί θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, με τον κύριο Ζάεφ να λύσουν τα προφανώς προβληματάκια που έχουν απομείνει για τη συμφωνία. Τονίζουμε λοιπόν ότι αυτό που θα πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να υπογράψει δεν τον νομιμοποιεί κανείς. Ο κύριος Καμένος δεν το στηρίζει, άρα η κυβέρνηση δεν υφίσταται. Είναι πολύ απλά τα πράγματα που και πέρα εμείς ζητάμε ή την παρέτηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τον εκτιμάμε τον κύριο Παυλόπουλο, τον σεβόμαστε, τον θεωρούμε δημοκράτη, αλλά εδώ πλέον πρέπει να αναλογιστεί το δάκρυ του Καραμαλή και τον ελληνικό λαό που κατά εκατοντάδες χιλιάδες βγήκε στους δρόμους. Είναι ηθική υποχρέωση του κύριου Παυλόπουλου, του αγαπητού Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, να κάνει το αυτονόητο, να παραιτηθεί. Διαφορετικά μπορούν οι γενναίοι βουλευτές που διαφωνούν να παραιτηθούν σύσσωμοι και να έχουμε συνταγματικό κενό, να πάει ο Τσίπρας σε εκλογές. Επίσης, ένα δημοψήφισμα, το αγαπητό μέσο των αριστερών κυβερνήσεων, ο λαός να αποφασίσει, και αν ο λαός δώσει το OK, γιατί έτσι πιστεύει ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να προχωρήσει. Η δημοκρατία αυτό έχει. Και βέβαια, το νέο μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, που πρέπει να είμαστε εκατομμύρια, γιατί δεν νομιμοποιείται να μην κατέβουμε εκεί πέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η τελευταία αντίδραση πριν από την υπογραφή που θα κάνει, που θα βάλει στη συμφωνία και επίσημα στο ΝΑΤΟ ο κύριος Τσίπρας στις 11 Ιουλίου. Όλα αυτά λοιπόν τα λέμε, τα φωνάζουμε, μαζί με την πρότασή μας ότι η μόνη βιώσιμη λύση που δεν την καταλαβαίνουν, γιατί το έχω ξαναπεί, τι δουλειά έχει ο Αλβανός των Σκοπίων να λέγεται Μακεδόνας. Καμία σχέση. Ο Αλβανός να λέγεται Μακεδόνας. Αύριο θα διαλυθούν τα Σκόπια, η Αλβανία θα πάει εκεί που πρέπει, οι Αλβανόφωνοι, και οι δικοί μας έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες βλαχόφωνους στα Σκόπια. Οι Βούλγαροι δίνουν διαβατήρια στους δικούς τους. Εμείς δεν δίνουμε τίποτα, καμία ηθαγένεια, κανένα διαβατήριο. Έχει αποδεχτεί την ύπαρξή τους και την ελληνική συνείδηση ο πρώην υπουργός, ο κ. Γκοτζιάς, πριν λίγες εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη, στην κατηδία ενημέρωση που μας έκανε. Προτείνουμε λοιπόν, έστω και τώρα, η ελληνική κυβέρνηση να πει ένα όνομα, μια ομοσπονδιακή δημοκρατία, που θα λέγεται Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βαρδάσκα, χωρισμένη σε 4 καντόνια, στο ελληνικό, στο μουσουλμανικό, στο σερβικό και στο βουλγαρικό. Είναι, κύριε Άρη, η μόνη ελπίδα, η καντονοποίηση των Σκοπίων. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια σε αυτό το σημείο να καλησπέρισω εκ νέου και να μπούμε στην κουβέντα όλοι μαζί την Άννα Τσίμου, τη συνεργάτητα, τον κύριο Πανά τον καθηγητή. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Και τους δύο στρατηγούς μας, τον κύριο Κυπριώτη Δημήτρη, στρατηγός στην αποστρατεία Γενικός Γραμματείας του ΕΠΑΜ, νέο παλαϊκό μέτωπο, τον κύριο Καζάκη, για να λέμε, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, και τον κύριο Πετρούλια Νικήτα, στρατηγό
του ΛΑΟΣ, του κόμματος του κυρίου Καρτζαφέρη, πρώην στρατηγός λοιπόν. Και βέβαια κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι πριν πάμε να συζητήσουμε τα υπόλοιπα θέματα, ότι προχθές έγινε στο Σύνταγμα μία παρέλαση των ανθρώπων με ιδιαιτερότητες, σεβαστά, όλες οι τάσεις που υπάρχουν στον κόσμο δεν μπορούμε να τις κάνουμε κάτι, τις δεχόμαστε, όμως θα σας δείξουμε δύο φωτογραφίες, να δείτε πώς αυτοί οι άνθρωποι προσβάλλουν εμένα, εσάς που πιστεύετε στον Θεό. Ο άλλος είχε γραμμένο, δείξτε μας παρακαλώ τις φωτογραφίες. Κοιτάξτε λοιπόν, δεξιά είναι ο λαός του Συντάγματος που φώναζε τη Μακεδονία και από την άλλη μεριά είναι ένας εικονιζόμενος άνθρωπος, γιατί δεν ξέρω πώς να το πω κύριε, να το πω κύριος, κυρία, ουδέτερος, δεν ξέρω πώς να τον εκφράσω, πώς να εκφραστώ. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος όμως είναι ντυμένος όπως είναι ντυμένος, αλλά προκαλεί τα θρησκευτικά αισθήματα. Έχει ακριβώς στο ύψος των οργάνων, των οποιοδήποτε οργάνων, έχει την εικόνα ενός Αγίου. Αυτό το πράγμα... Που συμμετέχει η κυβέρνηση. Ναι. Η κυβέρνηση... Που συμμετέχει. Η κυβέρνηση έχει αυτές τις απόψεις. Όμως δεν σημαίνει ότι επειδή η κυβέρνηση, η στρατηγία μου έχει αυτές τις απόψεις, εγώ θα έχω αυτή την άποψη. Καλά κάνουν και κάνουν πάρτι, διαδήλωση, τι κάνανε και στο Σύνταγμα, πήγαν και στη Βουλή, δεν ξέρω τι κάνανε. Φωταγωγήθηκε η Βουλή, ένα κομμάτι της δικαιώματος, Βουλής, στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Σε όλη την οθόνη, αυτή τη φωτογραφία αυτού του ανθρώπου, γιατί δεν ξέρω πώς να το πω, αυτού του ανθρώπου δείξτε όλη τη φωτογραφία σε όλη την οθόνη και πείτε μου κύριε καθηγητά, εάν εσάς σας προσβάλλει η τοποθέτηση της φωτογραφίας του Αγίου σε αυτό το σημείο του σώματος. Σε όλη την οθόνη, παρακαλώ, μπορούμε να έχουμε αυτή τη φωτογραφία. Κύριε Πανά, τι λέτε? Κοιτάξτε, το θρησκευτικό συνέστημα είναι και δικαίωμα, αλλά είναι και σεβασμός. Δεν μπορεί σε αυτή τη χώρα που η θρησκεία έχει παίξει σημαντικό ρόλο, ακόμη και τη γλώσσα που ομιλούμε, σε πολλές περιπτώσεις η θρησκεία έσωσε αυτή τη γλώσσα. Και τις παραδόσεις και τα ήθη και τα έθιμα και συμμετείχε σε όλους τους αγώνες της χώρας. Από το 21 μέχρι και σήμερα. Δεν μπορεί λοιπόν να έρχεται ένας. Κίνεδο σε οτιδήποτε. Είναι προσβολή. Και να προσβάλλει. Είναι προσβολή της θρησκείας. Βεβαίως είναι προσβολή. Θα επέμβει ένας να πει σε αυτόν τον άνθρωπο, έλα εδώ άνθρωπο. Τι άνθρωπο, κοιτάξτε να. Ο άνθρωπο, αυτό που είναι, εγώ τον σέβομαι. Εντάξει. Θα πρέπει όμως, ένα άνθρωπο όμως, καλά, εγώ να σεβαστώ την ιδιαιτερότητά σου, γιατί δεν σέβεστε τη θρησκεία μου. Θυμίστε τι έγινε. Κάποιος που είχε σκίσει το Κοράνι με τους Μουσουλμάνους. Με τους Μουσουλμάνους. Τι έγινε. Ναι. Και δικαιολογημένα θα πούμε, διότι προσέβαλε και είναι το θρησκευτικό του σύστημα. Ναι. Εδώ αυτός ο άνθρωπος τι κάνει. Ναι. Και για δείξτε μας τώρα και δύο άλλες φωτογραφίες, να δείξτε τον φασίστα, την φασίστρια μάλλον, και την δημοκρατία. Λοιπόν, αυτή η κυρία εκεί πέρα και μπράβο της, έχει πάει στο Σύνταγμα και διαδηλώνει υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Δεν ξέρω από χθες, ήταν φωτογραφία ένα. Όχι, όχι, είναι παλιά. Παλιά. Αυτή λοιπόν η κυρία που πήγε στο Σύνταγμα, μεγάλης ηλικίας, είναι φασίστρια. Πού πήγε τώρα η γιαγιά να αφήσει στο σπίτι, αντί να περιμένει τη σύνταξη που της δίνει η κυβέρνηση, πάει τώρα στο Σύνταγμα με τη σημαία στο χέρι. Φασίστρια είναι. Ενώ κοιτάξτε κορμοστασιά από την άλλη, δημοκρατικό δικαίωμα. Κοιτάξτε κορμοστασιά. Βέβαια. Κοιτάξτε περήφανα νιάτα. Βήμα γερμανικό έχει. Βήμα γερμανικό έχει, μάλιστα. Αυτές είναι δύο διαφορετικές εικόνες. Η μία είναι σίγουρα συμβαρητισμός και παρακμή και η άλλη είναι πατριωτισμός. Που να φύγουμε από αυτά. Πάμε. Αυτά είναι τα χάλια μας. Τα χάλια μας, ναι. Τα χάλια μας. Και νομίζω ότι ειδικά για τη φωτογραφία που είχε τον Άγιο στο σημείο που τον είχε, θα πρέπει να επέμβει κάποιος από τη δικαιοσύνη, αν υπάρχει κάποιος ακόμη που μπορεί να επέμβει, για να έχουμε την ισονομία, την επιτέλους την ισονομία. Γιατί όλα αυτά θα αλλάξουν κάποια στιγμή, κυρίες και κύριοι. Φανταζόμουν ότι για πρώτη φορά φωταγωγήθηκε η Βουλή με απόφαση. Σε καλό του δρόμο. Απόφαση του Προέδρου της Βουλής και θα έχει σημασία να μάθουμε ποιοι από τους βουλευτές συμφώνησαν σε όλο αυτό. Δεν υπάρχει κάποια περαιτέρω έτσι, επίσημη τοποθέτηση. Το έχουμε ξαναπεί. Δικαίωμα όλων. Συμφώνησε ο Πρωθυπουργός. Έχετε δικαίωμα το βασικό, του να αυτοπροσδιορίζεται. Όμως πραγματικά αυτές οι φωτογραφίες που είδαμε. Να πάμε ένα στα άλλα θέματα όμως. Να περάσουμε, κύριε Πετρούλια, έρχομαι σε εσάς, να περάσουμε και λίγο και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, μια σύντομη τοποθέτησή σας ως πρώην στρατηγός εν αποστατεία. Βλέπουμε ότι ο Ερντογάν έχει το βλέμμα του στραμμένο στις εκλογές, οι οποίες αναμένει σε λίγες ημέρες από σήμερα.
και βλέπουμε ότι η κλιμάκωση και ηλεκτρική, σε ηλεκτρικό επίπεδο, αλλά και σε πρακτικό, και αναφέρομαι σαφώς στην φυλάκιση, στην ομηρία, διότι μην ξεχνάμε ότι βρίσκονται ακόμα οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί μας στις φυλακές της Αντριανούπολης, ακόμα, το τονίζουμε αυτό και το λέω μέσα από αυτή την εκπομπή, κλιμακώνεται η ένταση, κύριε Πετρούλια. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση και πόσο ανησυχητικό θεωρείτε, πόσο ανησυχητική θεωρείτε την παρούσα κατάσταση? Καταρχάς, σε κάθε κράτος υπάρχει ένα εθνικό σύστημα συναγερμού, το οποίο σύστημα συναγερμού αυτό, σύμφωνα με τα ερεθίσματα που δέχεται το κάθε κράτος, εφαρμόζει κάποια μέτρα συναγερμού. Δηλαδή, όταν ας πούμε ο Τούρκος μέσα στο Αιγαίο συνεχώς και αδιαλείπως προκαλεί, οπωσδήποτε το ελληνικό κράτος έπρεπε να είχε κατά κάποιο τρόπο αφυπνιστεί, ο στρατός δηλαδή. Να αλλάξουμε το τίτλο, παρακαλώ. Νέα στρατηγία. Συνεχίστε. Να είχε αφυπνιστεί το Κισαία και να είχε υπογράψει κάποια μέτρα συναγερμού, κάποια πράγματα, και να είχε ευαισθητοποιήσει πολύ περισσότερο τους σκοπούς εκεί πάνω στον Εύρο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, οι μένε πάνω να κάνουν βόλτες και οι άλλοι κάτω να μην αφήνουν, να μην αφήνουν τον ψάρα να ψαρέψει. Έπρεπε λοιπόν να είχαν λάβει κάποια μέτρα. Αυτό δεν έγινε, με αποτέλεσμα τη γνωστή ομοιρία των δύο στρατιωτικών. Και βεβαίως δεν κατάλαβα ποτέ μου εγώ προσωπικά πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να ήρθαν από την Τουρκία αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στο πραξικόπημα. Αυτή η στρατηγία μου, τα δύο παιδιά θα κάτσουν πολύ καιρό μέσα μέχρι που να αποφασίσουν οι Τούρκοι τι θα γίνει. Ακριβώς. Δυστυχώς, άλλη μια λαθεμένη πολιτική των Ελλήνων όσον αφορά τα εξωτερικά θέματα. Και ήταν ενήμεροι για αυτά που θα συμβούν. Ναι. Περιμένανε προβοκατσίες. Και βέβαια η Ελλάδα, ξέρετε, δεν είναι ούτε Συρία, ούτε άτακτη κάτω στη Κουρδία, ας πούμε, ώστε να κάνει η Τουρκία ό,τι θέλει. Σίγουρα υπολογίζει τον ελληνικό στρατό, σίγουρα υπολογίζει διαφορετικά τη χώρα μας και ξέρει ότι αν ξεκινήσει την οποιαδήποτε εμπόλεμη κατάσταση δεν θα βγει τόσο εύκολα κερδισμένη. Όλα αυτά νομίζω ότι τα κατανοεί η Τουρκία. Βέβαια και εμείς σαν λαός θα πρέπει, ας πούμε, όπως είπα και προηγουμένως, να αφυπνιστούμε, να ενεργοποιηθούμε, να φτιάξουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, να σταματήσουμε αυτό το 9μηνο θητείας που, ξέρετε, κάθε φορά όταν είναι να κληθεί μια κλάση, το 50% παρουσιάζεται, το άλλο 50% είναι σε αναβολή, και από αυτό το 50% που είναι σε αναβολή, το 25% περίπου δεν υπερτεί ποτέ, διότι πέραν τα χρόνια έχει σταματήσει πλέον να υπάρχει και έλεγχος στα σύνορα με τους ανυπότακτους. Και στο τέλος πληρώνουν κάποιοι αυτοί και δεν έχουμε στρατό. Πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή να διαφοροποιηθούν όλα αυτά τα πράγματα. Να πάμε και στα οικονομικά λιγάνα. Να, μια τοποθέτηση και από τον κύριο Κυπριώτη όμως, και εκείνος να μας πει πώς βλέπετε εσείς την κλιμάκωση της έντασης μέχρι τις εκλογές, κύριε Κυπριώτη, διότι διαβάζουμε και χθες και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ενέργειας μας απειλούν ότι θα ανοίξουν και την κάνουλα των προσφυγικών ροών και θα αποστείλουν, λέει, πρόσφυγες στα νησιά μας σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο που είναι ο τουρισμός, η τουριστική περίοδος, κύριε Κυπριώτη. Ναι. Να κάνω ένα flashback λιγάκι πίσω, γιατί με κέρδισε ο κύριος Καλόγερος με ορισμένα πράγματα που είπε για τη λύση η οποία πρέπει να έρθει. Και θα έρθει και σε αυτό πολύ γρήγορα. Και έβαλε τρία θέματα που είναι και τα τρία σωστά. Και η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ποια πρέπει μάλιστα, να είναι, σκοπιανό, και του Κοινοβουλίου ποια πρέπει να είναι, και τελικά το δημοψήφισμα. Αυτό το ξεχνάμε, διότι έχουν μάθει καλά τι έγινε εκεί πέρα, οπότε τέτοιο το ξεχνάμε. Το δεύτερο που είναι οι βουλευτές του Κοινοβουλίου. Κύριε Καλόγερο, με συγχωρείτε, αλλά όταν 223 βουλευτές ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο όλοι μαζί, δηλαδή στην ουσία την παράδοση της εθνικής κυριαρχίας, περιμένουμε τώρα από αυτούς να κάνουν αυτά που είπατε, που χρειάζεται μια αντριοσύνη να βγουν έξω? Τους το λέγαμε αυτό όταν ήταν τότε πολύ πιο λίγοι και λέγαμε τουλάχιστον το Κομμουνιστικό Κόμμα, για να μην πούμε στους άλλους, ας βγει έξω. Είδατε εσείς κανένα να βγει έξω από τα αφήτια? Όχι. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορούσε βεβαίως αυτό εύκολα να το κάνει, πολύ φοβάμαι όμως δεν θα το κάνει, διότι και αυτός με την επίκληση πολλές φορές του ευρωπαϊκού οράματος και των συνόρων περί Ευρώπης, ενώ γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ούτε ευρωπαϊκό στρατός ούτε τίποτα, διότι τα σύνορα πολύ καλά τα είπε ο αγαπητός μου συνάδελφος εδώ πέρα, ότι φυλάσσονται από τους ίδιους, από εμάς πρέπει να φυλάσσουν και κανένας άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Άρα τι μένει? Η λύση, πρόταση δεν είναι, κατά την δική μου άποψη. Τι φοβούνται οι ξένοι, το είπατε. Φοβούνται μια κοινωνική αναταραχή. Την βλέπουν και κάθε στιγμή που πάει να γίνει,
αμέσως κάτι γίνεται για να την αποτρέψουν. Παράδειγμα, το είδαμε όταν πέσανε οι κυβερνήσεις. Τόσο του Γιώργου του Παπανδρέου, του επωνομαζόμουν και κυκλιστή εκπάτη είναι το ποδηλάτη, του ΓΑΠ, τόσο και του κυρίου Σαμαρά, τόσο και του Παπαδήμου. Ο κόσμος κατέβηκε. Ποιος κόσμος κατέβηκε? Οι αριστεροί κατέβηκαν? Όχι, δεν κατέβηκαν. Κατέβηκε η λαϊκή δεξιά, ο οικογενειάρχης, γι' αυτό έχει πλημμυρίσει ο κόσμος όλος. Αυτός ο κόσμος πρέπει να ξεφοβηθεί, διότι αυτή τη στιγμή είναι φοβισμένος. Και ο χειρότερος εχθρός για τον πολίτη είναι ο φόβος. Πώς μπορεί να ξεφοβηθεί, να πάρει δύναμη? Ξέρει, μπορεί να ρίξει αυτή την κυβέρνηση. Άρα, με μια ρήξη και ανατροπή αυτού του πολιτικού συστήματος, ανάδειξη νέων ηγεσιών, οι οποίες πρέπει να έρθουν με όραμα και με ηθικό, είναι ικανές να δώσουν τη λύση. Να τους αναγκάσουν λοιπόν αυτοί και όχι κανένας Κυριάκος Μητσοτάκης να πάνε σε εκλογές, και εκεί θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος. Και από την άλλη πλευρά είναι μήνυμα για όλες τις μικρές δυνάμεις. Επιτέλους να βρουν τρόπο συνένωσης να εκφραστούν για να τους δει ο ελληνικός λαός ότι έχουν, ότι μπορούν να σχηματίσουν μια πατριωτική δημοκρατική κυβέρνηση. Υπάρχουν τα αιχέγγια, μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει. Από εκεί και πέρα τώρα, στο θέμα της Τουρκίας. Όταν λέτε νομίζω πατριωτική κυβέρνηση, τι εννοείτε δηλαδή, κύριε Κυπριώτη, τη στρατηγία μου? Πατριωτική δημοκρατική, άνθρωποι οι οποίοι εμπορούνται, βάζουν στην άκρη το ιδεολογικό, δεξιός, αριστερός, στην άκρη. Δεν χρειάζεται. Το έβγαλε πρώτα απ' όλα ο κόσμος. Το έχει βγάλει ο ίδιος ο κόσμος απ' έξω. Του λες, ας πούμε, εγώ είμαι δεξιός και σε κοροϊδεύει. Του λες, είμαι αριστερός. Το ίδιο, και σου λέει, αντε παρατήστε με, διότι και οι δύο δείξανε το πρόσωπό τους σε διάφορες στιγμές. Άρα λοιπόν υπάρχουν όμως οι πατριωτικές εκείνες δυνάμεις που προς το παρόν, δεν είπε κανείς να αφήσει την ιδεολογία του αλίμονο. Προς Θεού, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι, προς το παρόν όμως, να δημιουργηθεί μια τέτοια κυβέρνηση η οποία μπορεί να δει μπροστά τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, να προχωρήσει σε εθνική στρατηγική καινούρια που λείπει, το είπε τώρα προλίγου, το είπε, διότι χωρίς εθνική στρατηγική, χωρίς εθνικά συμφέροντα, καθορισμένα όμως, όχι έτσι τυχαία, ποια είναι τα εθνικά μας συμφέροντα? Αφού λέμε όλα αυτά που λέμε είναι συμφέροντα των ξένων. Αυτό λέμε. Υπηρετούμε συμφέροντα ξένων. Και να αφήσουν τις ένοπλες δυνάμεις να κάνουν πραγματικά αυτό που ξέρουν να κάνουν, για αυτό το οποίο δουλεύουν, και όταν χρειαστεί αυτό πρέπει να πράξουν. Και να μην κρατάνε πίσω κάθε μία ενέργεια που πρέπει να γίνει, ούτως ώστε να έχουν την αποτροπή που χρειάζεται. Διότι πάσχει η χώρα από αποτροπή. Σας ευχαριστούμε, Άννα. Να πάμε στο τελευταίο θέμα που είναι τα μέτρα που θα ψηφιστούν μεθαύριο. Ναι, κύριε Πανά, να έρθουμε σε εσάς για τα οικονομικής φύσεως ζητήματα. Το πολυνομοσχέδιο βρίσκεται ήδη στη Βουλή. Ξεκίνησαν οι συζητήσεις εκεί στις αρμόδιες επιτροπές. Αναμένουμε την ψήφισή του εντός εβδομάδος, όπου ενδεχομένως για ακόμα μια φορά θα ακούσουμε τον ναι σε όλα από ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Αντιπολίτευση είναι αρνητική. Θέλουμε δική σας τοποθέτηση. Πώς βλέπετε αυτό το πολυνομοσχέδιο που έχει πολύ διαφημιστεί? Διότι άνοιξε ματιά μέσα σε αυτό, 500 και σελίδες βέβαια. Ναι, ακριβώς. Μιλάει, κάνει λόγο για υψηλά πλεονάσματα, κάνει λόγο για μείωση συντάξεων. Κάνει διαματωμένα λόγο... ή για υψηλά? Προλάβαν, το διαβάσαν τώρα. Λέτε, κύριε Κυπριώτη, τώρα εκεί είναι στο ανάγνωσμα. Τέλος πάντων, κύριε Πανά, τι σημαίνει τώρα αυτό και τι περιμένει τους Έλληνες πολίτες για ακόμα μία φορά? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι και αυτό το νομοσχέδιο, είτε το διαβάσαν είτε δεν το διαβάσαν, δεν χρειάζεται να το διαβάσεις, πρέπει να το μελετήσεις. Επειδή έρχεται απ' έξω, ακριβώς περνάει ως έχει πολλές φορές και αμετάφραστο. Και δεν είναι αυτό. Είναι το και λιγόν... με διαδικασία fast track περνάει. Ναι. Αυτό δεν είναι εφεύρεση Τσίπρα. Δεν είναι εφεύρεση Τσίπρα. Όχι, σαφώς. Και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Το ίδιο κάνουν. Ασχέτως αν η μία κατήγγειλε την άλλη ότι το έκανε, έτσι. Γεγονός είναι ότι η χώρα αυτή δεν θεωρείται χώρα από τους συμμάχους και τους ξένους. Θεωρείται προτεκτοράτο, θεωρείται μια νεοαπικία, όπως μας είπαν και οι Ιταλοί, και ό,τι μας φέρουν θα τα περάσουν όλα. Οι επιπτώσεις θα αρχίσουν να εμφανίζονται σε όλα τα επίπεδα. Δεν βλέπετε καμιά Δεν βλέπω τίποτα. Κοιτάξτε, εδώ ζούσαμε σε μια κοινωνία πριν από τα μνημόνια, όπου τα 3/5 σχεδόν θα λέγαμε ότι είχαν ένα καλό βιωτικό επίπεδο, 3/5. Λέμε για τις οικογένειες. Σήμερα είναι ζήτημα αν 1/5 οικογένειες έχει αυτό το βιωτικό επίπεδο του μέσου Ευρωπαίου. Έχει υποθηκευτεί όλη η ελληνική περιουσία.
Συζητάνε τώρα ότι στις 28 του μηνός, 21 του μηνός, ότι ίσως να δώσουν μια επέκταση του δανείου, δηλαδή μέχρι το 2060, άρα λοιπόν πάμε για 2070, δεν ζει κανένας, εμείς είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, εσείς θα ζείτε και θα τα απολαύσετε, δεν θα υπάρχει τίποτε σε αυτή τη χώρα. Αυτή η χώρα είναι υποκατάληψη χώρα, έχει καταληφθεί η χώρα αυτή, δεν έχει ούτε κυβέρνηση ούτε τίποτε. Άρα γι' αυτό, με το πολεμοσχέδιο αυτό, κύριε Πανάπη, της ουσίας του κάρτα, μπαίνουμε πάλι σε ένα νέο κύκλο ύφεση. Ακριβώς. Όχι, μπαίνουμε, είμαστε σε ένα κύκλο. Ναι, επειδή μιλάμε για ένα νέο πρόγραμμα. Κοιτάξτε, με ένα χρέος δυσθεώρητο της τάξης του 170 με 180% χωρίς να βάζουμε το ιδιωτικό χρέος. Αυτή η χώρα πώς μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος? Για να έχεις ανάπτυξη, δεν την έχεις. Αυτά που λέμε τώρα, πλεόνασμα κάθε χρόνο 3,5 με 4%, σημαίνει ότι ο συνταξιούχος, ο μικρομεσαίος, ο φορολογούμενος, θα είναι αυτός ο αιμοδότης για να ξεχρεώνουμε αυτό το, να πετυχάνουμε αυτό το πλεόνασμα. Συνεπώς δεν υπάρχει προοπτική για ανάπτυξη. Αυτή η χώρα είναι, έχει καταληφθεί. Θα τις πάρουν και τον ορυκτό πλούτο. Υπάρχουν περικοπές, κύριε Πανά, συντάξεις. Αφού το είπαμε. Από το 19... διαβάζω τώρα ότι ο Κατρούγκαλος αναπληρωτής... Εντάξει, υποσχέθηκε... Όχι, λέει, αν υπάρχει... Κοιτάξτε. Στο νομοσχέδιο μια φράση για περικοπές, εγώ θα παραιτηθώ. Θέλω να πει, θέλω να κάνει κολοτούμπα αύριο. Μα υπογεγραμμένα που... τώρα τι μα λέει ο κύριο Κατρούγκαλο, μα έχει με τρελάνει. Έλα, μα τρελάνουν. Κι άλλα μα έχουν. Λοιπόν, κύριε Κατρούγκαλο, αλλά στην πράξη δυστυχώς. Αυτό και οι συντάξεις έχουν και το αφορολόγητο. Τώρα θα χτυπήσουν, δηλαδή ξέρετε τι, λένε ότι δεν θα μειωθεί. Μα αφού αλλάζει το αφορολόγητο, τώρα μα κοροϊδεύει, θα μειωθεί ακριβώ και ο μισθό σου και θα πληρώνει περισσότερου φόρου. Δηλαδή αυτά είναι αριθμητικά. Κύριε Πανά, πώς βλέπετε να εξελίσσεται, γιατί η κυρία Μέρκελ και η Λαγκάρτ συναντώνται σήμερα για κοιτάξτε, το θέμα του χρέους. Κοιτάξτε, για το χρέος, η θέση κυρίως της Μέρκελ και τα λοιπά είναι όχι ελάφρυση του χρέους προς την Ελλάδα. Πρέπει να μας τιμωρήσουν για πολλούς και διαφόρους λόγους, ακριβώς επειδή έχουν την ψυχολογία του ναζισμού μέσα τους. Πόση τιμωρία? Και αυτό, προσέξτε, αυτή τη στιγμή, αν δείτε τι γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες για τους Ιταλούς, θα θεωρήσετε ότι έχει γίνει κάτι λάθος. Διότι πριν από χρόνια γράφαν για μας ότι είμαστε οι Τελμπεχά. Στο ίδιο έργο θεατές, αλλά τώρα αλλάξαν τη λέξη Έλληνας και βάλαν Ιταλός. Αλλά οι Ιταλοί βλέπετε ότι αρχίζουν και ανθίσανται και σου λέει τέρμα, μέχρι εδώ ήταν. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε ότι η αρχιτεκτονική και της... Και διώξαν και το πλοίο σήμερα, έτσι, ναι, με τους μετανάστες. Δεν το δεχτήκανε. Δεν το δεχτήκανε. Ενώ εμείς εδώ στέλναμε και 10 πολεμικά να τους παραλάβουμε. Αλλά έχουμε και φρεγάτες. Και φρεγάτες. Που μας φυλάνε για αυτό για το θέμα. Ναι. Και διώξανε οι Ιταλοί, να το πούμε, είναι πολύ βασικό, ότι διώξανε ένα πλοίο με λαθρομετανάστες σήμερα. 150 άτομα. Ναι. Διώξανε ένα πλοίο με λαθρομετανάστες σήμερα οι Ιταλοί. Ούτε η Μάλτα τους παρέλαβε, ούτε η Ιταλία. Και προθυμοποιήθηκε η Ισπανία να τους πάρει. Μα ήταν ξεκάθαρος ο αρμόδιος υπουργός μόλις εκλέγει ότι... Αλλάζουν τα πράγματα και φαίνεται ότι εμείς θα γίνουμε μεγάλη αποθήκη ψυχών από εδώ και στο εξής. Και αυτό θα είναι, και αυτό είναι να αλλάξει λίγο και αυτό, η πληθυσμιακή κατάσταση. Ακριβώς, και αυτό είναι το όπλο του Ερντογάν. Και εμείς τα υποβαθμίζουμε όλα αυτά χωρίς να φέρουμε στο μυαλό μας την Αλεξανδρέτα. Η Αλεξανδρέτα κατελήφθηκε από τους Τούρκους χωρίς κανένα πόλεμο με τον δημογραφικό διεμβολισμό. Αυτό θα γίνει και στη Θράκη, θα γίνει και παντού. Και εμείς καθόμαστε και συζητάμε και βλέπουμε αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτά θα μας φανταστούν. Ανθρώπινα δικαιώματα. Ακριβώς. Κύριε Πανά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και απόψε. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον στρατηγό από το ΕΠΑΜ, τον κύριο Καζάκη, τον κύριο Κυπριώτη Δημήτρη. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε και πάλι, στρατηγέ μου. Και τον έτερο στρατηγό του κύριου Καρατζαφέρη, του κόμματος του κύριου Καρατζαφέρη μάλλον, τον κύριο Νικήτα Πετρούλια. Καλησπέρα, στρατηγέ μου, και σας καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε για την απόψινη παρουσία. Άννα Τσί μου, θα πεις δύο κουβέντες για αυτό που έγινε πάλι στην Αγίου Σαράντα. Να αναφερθώ πάλι έτσι στη γενική συνδιάσκεψη. Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο μια συνδιάσκεψη που πραγματικά πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ενότητας 9 Ιουνίου, Αγίου 40, ολοκληρώνοντας με επιτυχία όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες. Εξελέγει λοιπόν το νέο συμβούλιο. Το πρόεδρος, όπως είπαμε, είναι ο κύριος Βασίλης Κάγιος και απαρτίζεται πλέον από 51 μέλη. Και βέβαια υπήρχε εκπροσώπηση από επισήμους και στην συγκεκριμένη συνδιάσκεψη. Και ο βασικός στόχος της συνδιάσκεψης, κάτι το οποίο φαίνεται από εδώ και στο εξής, με την ενεργοποίηση της οργάνωσης Ομόνιας, είναι κυρίως να ακουστεί ο ευρωπαιδευτικός ελληνισμός
σε κρίσιμα και κέρια ζητήματα. Δυστυχώς, πολλοί δεν γνωρίζουν ότι έχουν μια σημαντική ελληνική μειονότητα η οποία βρίσκεται στα εδάφη της Βορείου Ηπείρου, και αυτός είναι και ο λόγος που και η Ομόνια προσπαθεί με τη νέα αυτή συνδιάσκεψη να θέσει και να βάλει τα θεμέλια μιας νέας αφετηρίας, κύριε Καλόγερε, για να προασπίσει την ελληνικότητα και τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα κυρίως δικαιώματα των Ελλήνων Βορειοπειρωτών. Οι εκπρόσωποι λοιπόν που θα είναι εδώ στην Αθήνα θα είναι 8 και τα υπόλοιπα πρόσωπα θα εκπροσωπούν τις Βορειοπειρώτες από τους στην Αλβανία και σε διάφορα παραρτήματα. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και εμείς, και όλο αυτό δεν γίνεται σε μια πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία, σε μια εποχή όπου η έξαρση του αλυτρωτισμού έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Σε ευχαριστούμε και εσένα, Άννα. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι αύριο κοντά σας με πολλές εξελίξεις στο θέμα του Σκοπιανού, με την κυβέρνηση έτοιμη να τα παραχώρησε όλα, επειδή έτσι τις έχουν πει για να παραμείνει στην εξουσία. Όμως δηλώνουμε για μία ακόμη φορά ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση η οποία θα υπογράψει μία συμφωνία παράδοσης της ιστορίας της χώρας μας. Αύριο λοιπόν το βράδυ θα έχουμε πολλά νεότερα, και να μην ξεχνάμε όλοι. Το σημαντικότερο νέο που θα έχετε είναι η παρέτηση του κυρίου Καμένου. Του κυρίου Καμένου, βεβαίως, η παρέτηση του κυρίου Καμένου, η παρέτηση του κυρίου Κατρούγκαλου, όλα αυτά ξέρετε τα οποία διαβάζουμε και χαμογελάμε όλοι μας. Όμως να ξέρετε ότι όλοι πλέον πρέπει να σκεφτόμαστε ελληνικά και χριστιανικά, γιατί ο καιρός έφτασε και πρέπει πραγματικά να αποδείξουμε πόσο ενωμένος είναι όλος ο ελληνικός λαός, ανεξάρτητα από αριστερά, από κέντρο ή από δεξιά, ό,τι ψηφίζει ο καθένας. Όλοι είμαστε Έλληνες, έχοντας στα χέρια μας μόνο την ελληνική σημαία. Σας ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.